Υγείας λίγα είχα να κάνουν με το ασφαλιστικό. Να σας πω το ουσιώδες. Αύριο στο Ευρωκοινοβούλιο προσπαθούμε να προχωρήσουμε τη διαπραγμάτευση, όχι πια σε επίπεδο διμερές, όπως κάναμε όλη αυτή την περίοδο, όπου η διαπραγματευτική μας ισχύς είναι πιο αδύναμη, αλλά προσπαθώντας να εξευρωπαΐσουμε τα θέματα που συζητάμε. Γιατί το τι θα γίνει με τη συντάξη στην Ελλάδα, τι θα γίνει με το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο εθνικό θέμα, είναι και ευρωπαϊκό. Από την αρχή είχαμε πει, πριν από το Γενάρη, ότι θέλουμε μια κοινωνική Ελλάδα σε μια κοινωνική Ευρώπη. Και ακριβώς αυτό το σπόρο που σπήραμε πριν από τις εκλογές, το βλέπουμε τώρα σε διάφορες χώρες, Πορτογαλία, ελπίζω Ισπανία, να πιάνει τόπο. Σε αυτή τη σύγκρουση λοιπόν δύο απόψεων, νεοφιλελευθερισμού και κοινωνικής Ευρώπης, προφανώς εμείς υπερασπιζόμαστε προεχόντως τα συμφέροντα του λαού μας. Αλλά έχει σημασία και η μάχη αυτή που δίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με την κοινωνία είμαστε στη συζήτηση. Με τους αγρότες στα μπλόκα. Με τους συναδέλφους μου δικηγόρους που αύριο έχουν 11 η ώρα ραντεβού. Με τους εμπειρογνώμονες για να βρούμε μια λύση. Να σας πω όμως ότι αυτή η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των αρχών της μεταρρύθμισης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ξέρετε, ο Μπάφετ, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, είχε πει κάποια στιγμή ότι η γραμματέας του, όπως είναι το φορολογικό σύστημα στην Αμερική, πληρώνει περισσότερο φόρο από τον ίδιο. Εδώ έχουμε το εξής αντίστοιχο παράδοξο. Όποιος έχει μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία, μια μεγάλη κατασκευαστική, πληρώνει την ίδια ασφαλιστική υποχρέωση τώρα με αυτόν που δουλεύει με τον μπλοκάκι για αυτόν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί καιρό. Προφανώς, όπου υπάρχουν ακραίες συνέπειες ενός δίκαιου μέτρου θα το εξετάσουμε. Αλλά να μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι προς την κατεύθυνση της ισονομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και τι δεν είναι. Μια μικρή αναφορά σε ορισμένες προτάσεις που άκουσα από την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, την κυρία Γεννηματά. Και γιατί, μολονότι ζήτησε την απόσταση του νομοσχεδίου, νομίζω ότι διαφοροποιήθηκε από τον τόνο άλλων πολιτικών αρχηγών ως προς το ότι κατέθεσε κάποιες προτάσεις. Δεν είναι άσχετο το ότι αναφέρομαι στις προτάσεις αυτές. Στην Ευρώπη, με την αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας, προσπαθούμε να έχουμε μια προσέγγιση. Γιατί και αυτή επανεξετάζει τη στάση της. Και σκέφτεται εάν αυτός ο εναγκαλισμός με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό των τελευταίων δεκαετιών είναι η τελική της επιλογή. Και όσο η Νέα Δημοκρατία θα προχωρά σε αυτό το γάμο ακροδεξιάς και νεοφιλελευθερισμού, τόσο θα μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα αυτήν και στις άλλες δυνάμεις. Εγώ λοιπόν θέλω να καλέσω τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ να σκεφτεί ορισμένες από τις προτάσεις τους. Μας είπαν, ας πούμε, για τρία ταμεία. Εγώ, στη συνάντηση με τους επιστημονικούς φορείς, στη συνάντηση που κάλεσε ο Πρωθυπουργός, τους ρώτησα, θα θέλατε εσείς οι εκπρόσωποι των επιστημόνων του ΕΤΑ να είσαστε στο ίδιο ταμείο αυτοαπασχολούμενων με τους εμπόρους? Η απάντηση που πήραμε είναι όχι. Εσείς επιμένετε σε αυτή την πρόταση. Είπα προηγουμένως ότι για εμάς η οργανωτική διάρθρωση είναι δευτερεύουσα. Τι είναι το πρωτεύον? Η ισονομία των κανόνων. Όλοι οι Έλληνες να έχουν την ίδια προστασία και να μην υπάρχουν ούτε προνομιούχοι ούτε χαμένοι. Τέλος, χρωστάω μια απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί δεν έγινε η αλλαγή του νόμου του που έβαλε τους φυτευτούς διευθυντές και γενικούς διευθυντές? Όταν ήμουν εγώ στη θέση του, μας το ζήταγε η ΑΔΔ. Μας το ζήταγε με επίταση, καταγγέλλοντάς τον, ο κύριος Δραγκούσης, ο προηγούμενος υπουργός. Εάν αλλάζαμε αυτούς που φύτεψε, θα στέλαμε κι εμείς το μήνυμα ότι κι εμείς θα τους άλλους είμαστε. Ερχόμαστε να επιβάλλουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τα δικά μας παιδιά, στη θέση των κομματικών που είχε επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης. Και εγώ εισηγήθηκα και έγινε αποδεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρότασή μου να μην κάνουμε αυτό που κάνανε και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία όταν αναλάσσοντας την κυβέρνηση. Να έρθουν και με ένα νόμο να τελειώσουν τη θητεία των συλλογικών οργάνων.
Ακριβώς για να γίνει αυτό που κάνουμε τώρα. Να έρθει ένα τίμιο σύστημα αξιολόγησης. Και όχι σαν αυτό που έχει η Νέα Δημοκρατία, που ουσιαστικά ξεκινούσε από την αφετηρία ότι ένα ποσοστό των υπαλλήλων είναι άχρηστοι και μέσω της αξιολόγησης θα έπαιρναν σιγά σιγά το δρόμο προς την απόλυση. Και τώρα που θα έχουμε το τίμιο σύστημα αξιολόγησης, αυτό που έχει συζητηθεί και με τους δημοσίους υπαλλήλους και υιοθετεί τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα προχωρήσουμε πράγματι στην αξιολόγηση, την καθαρή, όχι για να βάλουμε τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά για να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε τη δημόσια διοίκηση που μας αξίζει. Και εκεί λοιπόν δώσαμε δείγμα γραφής. Και στη διοίκηση. Και νομίζω σήμερα, όσοι έχουν αντέξει και βλέπουν στην τηλεόρασή τους τη συζήτηση, θα κατάλαβαν ποιοι έχουν προτάσεις, ποιοι λένε ανέκδοτα και ποιοι, εν πάση περιπτώσει, ανήκουν στο παρελθόν και ποιοι στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.